Καλησπέρα σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι. Είμαστε σήμερα εδώ για να διαδηλώσουμε ενάντια στους πληστηριασμούς, πράγμα που σαν κομμουνιστικό κόμμα και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη το κάναμε πριν 10 μέρες στα Βασιλικά. Σήμερα μάλιστα στην Περαία είχαμε νέο περιστατικό και βέβαια εδώ στην Καλαμαριά που προχθές προσπάθησαν να κάνουν έξωση σε λαϊκή οικογένεια αλλά αποτράπηκε από το λαϊκό κίνημα. Σήμερα στη συγκέντρωση την οποία καλέσαμε παρευρίσκονται και υποψήφοι βουλευτές με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την περιοχή, καθώς και ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Στολτίδης, που από την πρώτη στιγμή σε σπίτια που μπαίνουν οικογένειες να τους κάνουν έξωση μπαίνει μπροστά και μπαίνουμε όλοι μαζί κομμουνιστές για να αποτρέψουμε αυτές τις διαδικασίες. Και σήμερα τη συγκέντρωσή μας την κάνουμε ακριβώς για αυτό το λόγο σε αυτή τη γειτονιά, στον Άγιο Παντελεήμονα, που είχαμε αυτό το περιστατικό. Και αν ξεχύθηκαν τα διάφορα κοράκια των φαντς να πάνε να πάρουν την κατοικία του λαού, τους απαντάμε ότι και το λαϊκό κίνημα το επόμενο διάστημα θα ξεχυθεί και θα αντιδράσει σε αυτά τα οποία έρχονται και όλος όσο θα βρουν το λαό απέναντί τους. Όπως ως κόμμα τους προειδοποιήσαμε μέσα στη Βουλή πρόσφατα σε συζήτηση που έγινε πως αν τολμήσουν και φέρουν όλα αυτά τα μέτρα, αυτές τις διατάξεις που τη φέραν τώρα με τον Άριο Πάγο, αν τολμήσουν και το φέρουν, η απάντηση είναι μία: μολόν λαβέ. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα θα κάνει τα πάντα μέσα από όλους τους φορείς στους οποίους βρίσκονται, αγωνίζονται, διεκδικούν κομμουνιστές, κομμουνίστριες, ώστε να παλέψουμε ώστε αυτό το σύνθημα να πάρει σάρκα και οστά. Και ειδικά το δεύτερο κομμάτι του συνθήματος, το λαβέ, να μην περάσει, γιατί κανένα σπίτι δεν θα δοθεί εργαζόμενων, αυταπασχολούμενων ανθρώπων των λαϊκών οικογενειών, που αυτό που λένε ότι είναι μπαταχτσίδες, να τα ξεχάσουν αυτά. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν όλη τη ζωή τους, οι οποίοι αν είδαν τα επιτόκια να ανεβαίνουν, είδαν τους μισθούς να πέφτουν, είδαν την ακρίβεια να καλπάζει και πρέπει όλοι μαζί με αλληλεγγύη να μπούμε μπροστά σε αυτόν τον αγώνα. Και το παράδειγμα των πληστηριασμών δείχνει ότι αυτό το σύστημα είναι τόσο βάρβαρο. Ο καπιταλισμός όχι απλά σαπίζει, δείχνει αυτό το βάρβαρο πρόσωπό του καθημερινά. Το δείχνει σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, με τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον πόλεμο στην Ουκρανία με την εισβολή των Ρώσων, τον πόλεμο που ξεκίνησαν, και μιλάμε για έναν πόλεμο υπεριαλιστικό που έχει να κάνει με τα δύο στρατόπεδα, τα υπεριαλιστικά Ρωσίας και από την άλλη πλευρά Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, και τελικά την πληρώνουν οι λαοί. Αυτή τη σαπίλα τη δείχνει ο καπιταλισμός με την συνεχιζόμενη ακρίβεια που τη βλέπουμε και μέσα στο χειμώνα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Και βέβαια τη βλέπουμε με την απόφαση του Αρείου Πάγου που ανοίχθηκαν πια 700.000 οικογένειες το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίζουν αυτήν την τρομοκρατία να πρέπει να χάσουν το σπίτι τους. Ευθύνη όμως, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, δεν έχει μόνο η απόφαση του Αρείου Πάγου. Κάπου πάτησε αυτήν η απόφαση. Ευθύνες έχουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι δικές τους αποφάσεις αυτές που βοήθησαν ώστε να γίνει αυτήν η ασίδωτη δράση των διαφόρων φαντς. Διαγωνίζονται εν όψη εκλογών για το ποιος έκανε τους λιγότερους πληστηριασμούς. Ξεχνάνε όμως ότι μαζί ψήφισαν να επιτρέπεται η πώληση δανείων σε φαντ.